και γρήγορα, έλα. Γιατί έχω αργήσει και η Ντέν περιμένει. Ποιος ξέρει τι θα βάζει με το μυαλό της πάλι. Αύριο τότε, τυραννέ μου. Να μιλήσουμε και για εκείνο το δοκιμαστικούλι που θα μου κάνει ο Μαργαρίτα Ρένιος μου. Άκου, κουναράκι μου. Κι εγώ θα ήθελα αύριο να βρεθούμε και να μιλήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Έχουμε κανονίσει με την Ντέν να πάμε στους Σούντριδες. Και στους Σούντριδες, μωρό μου. Και έλα να πάμε κάπου μόνοι μας. Μορλές. Έλα και δεν θα το μετανιώσεις. Γιατί η Ντιάνα, ό,τι υπόσχεται, το κάνει. Και η Ντιάνα τα κάνει όλα. Όλα. Μαρκόρα, κύριος, μη χέσω, τέλος πάντων. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα. Ας όχι μείνει καθόλου τσίπα, που πολύ αμφιβάλλω. Φεύγω και δεν θα με ξαναδείς, αφού έτσι χωρίς σεβασμό μου το πέταξες μες στα μούτρα μου. Εμένα ρε, της μάνας σου. Σου αφήνω το πεδίο ελεύθερο να βγάζεις τα μάτια σου με όποια πουτάνα θέλεις. Και μετά να χτυπάς το κεφάλι σου στους τοίχους, αν δεν έχουν πέσει μέχρι τότε να σε πλακώσουν, Παναγία μου. Ιστερόγραφο. Κοίτα να βγάζεις το κολό σκυλό σου πρωί και βράδυ έξω. Μη μου βρωμίσει το σπίτι, σου φάγα το λαιμό. Ναι. Έλα, αγόρι μου. Έλα μέσα σπίτι μου να βοηθήσεις τη μανούλα. Τι έγινε πάλι, Μπουμπού? Ήρθε εδώ η Φαλκονέρα. Α, εκεί είναι. Εντάξει, ησύχασα. Εγώ πάλι όχι. Σε παρακαλώ, έλα να τη μαζέψεις. Δεν έχει μια ώρα εδώ μέσα και έχω βάλει τη Μαρούσκα να ξετρυπώσει το δίκανο του πατέρα σου. Καλά, έρχομαι. Α, Κωνσταντίνε, ερχόμενος, φέρε και μερικά φυσίγγια. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε? Χαμένο κορμί. Μα βρε, Φλόρα, πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι εγώ θα φιλούσα ποτέ αυτό το ξώνα? Πες και εσύ, ρε Μπουμπού. Εγώ σε πιστεύω, αγόρι μου, σε αυτή την καθυστερημένη τη δούλα σου, πες τα. Ε, τι να τη πω, βρε, Φλωρούκο. Και κομμένα τα ούκο, έτσι. Εγώ αυτό το εξάμβλωμα το συχαίνομαι. Μόνο το συχαίνεσαι, γίνε και εσύ πιο παραστατικός, χρυσέ μου. Δώστης τα καταλάβει. Σωστά. Τι λέω ότι συχαίνομαι? Τη βλέπω και μου γίνουν τάντα. Κοκορέτσι του γίνονται. Μόνο που με πλησιάζει και μου έρχεται η μυρωδιά από αυτά τα φτηνιάρικα, τα αρώματα που φοράει, μου έρχεται να ξεχάσω. Να ξεχάσω εγώ την άλλη φορά που συναντηθήκατε τυχαία σε εκείνο το πάρτι? Ξεχνούνται αυτά, δεν μου τα λέγει. Που σε πλησίασε και σε τρέχαμε μετά σε στομαχολόγο, γιατί νομίζαμε ότι έπαθες γαστροαραγία. Άστο αυτό. Να τα αφήσουμε, έχουμε άλλο. Που μου μιλάει και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Α, ναι, που συναντηθήκατε τυχαία προχτές και σου ανέβηκε η πίεση στα 24. Που μου τη φέρανε στη σχολή εκβιαστικά και ήμουνα στο τσακ να παρατήσω το θέατρο διαπαντός. Θα ξεχάσω εγώ τι αγώνα έδωσε η Ελένη Φιλίνη για να τον κρατήσει. Που η σιγασιά μου είναι τέτοια που μόλις τελειώσει η χρονιά, την καρέκλα της στη σχολή θα την κάψω. Σαν τον κούρκουλο στο γυμνί στον δρόμο, Κωνσταντινή, να βάλουμε και το. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αφού να φανταστείς, ούτε τα λεφτά από τα δίδακτρά της στη σχολή δεν παίρνω. Μόλις μου τα δίνει, τα δίνω στον Πέτρο και τα δίνει στα ιδρύματα. Να φανταστείς το σοστιβάρι που ετοιμάζουν με πλακέτα δωρητή του Κωνσταντίνου μου. Είναι καλά εδώ να τα αφήσω. Τι άλλο θες, μωρή Παριάνη, Κίρκη, για να πιστείς? Είπαμε τέλειωσε. Εγώ δεν το κουνάω από εδώ. Εδώ μέσα θα πίσω τα κοκαλά. Μπορούμε τουλάχιστον να το δώσουμε στον Τίτο. Ρε Τούλη, γιατί δεν μου βγαίνει? Τι έχεις βάλει? Αν θα με παντρευτεί. Α, τόσο εύκολο ερωτηματικά. Και με σημαδεμένη τράπουλα μου να τα ρίχνεις. Αυτό δεν πρόκειται να σου βγει. Όπα! Έλα, αδελφούλη. Το σόι σας γαμώ. Σίγουρα? Καλά, εντάξει, εντάξει, έρχομαι. Πάω σπίτι του. Η Φλόρα πήγε στη κυρία Ντένι, η Ξινή πήγε σε κάτι σόγια της στο λουτράκι και εγώ θα πάω να μείνω σπίτι του. Φύγε, και τον καγκά, παιδάκι μου, τι θα το κάνεις? Αχ, Βρετούλη! Πήγαινε, πες του καμιά μαλακιά εκεί πέρα, ξέρεις εσύ, κράτα του λίγη παρέα, να πείτε έτσι και τα αντρικά σας. Άντε, σούφεξε πάλι! Στο κύριο Νικηφόρο, πρώτα, παιδί μου. Έλα, βρε Ντένι μου, τώρα μην τη μαλώνεις. Ζών! Μου θυμίζει την Πακιστανή που έχουν οι Σούντριδες. Αχ, όσο το σκέφτομαι ότι αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια. Μη μου το θυμίζεις, μη μου το θυμίζεις, φρύτο. Και εσύ, πολύ τους αγαπάω, Βρενίκη μου. Και τι, Βρενίκη μου, εγώ δεν τους αγαπάω. Αλλά... Ναι, λέγε. Δεν ξέρω, βαριέμαι να τρέχω, νιώθω και μια αδυναμία. Και εσύ, εγώ να δεις. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
Άσε που δεν έχω και τίποτα να βάλω. Σήμερα το πρωί άνοιξα την ντουλάπα για κάλπι του συνασπισμού ένα πράγμα. Α, τώρα που το λες, τώρα που το λες. Το καλό μου το σακάκι το έχω ξεχάσει στο καθαριστήριο. Και δεν είναι να πεις να βάλεις κάτι δεύτερο. Δεύτερο στους ούντριδες, ποτέ. Θα είναι και εκείνη η Παπαϊωάννου. Δεν το ξέρουνε το σαπούνι, Χριστέ μου. Και θα μας βάλουν πάλι πλάι τους να καθίσουμε. Περασμένη φορά παραλίγο να λιποθυμίσω. Και εσύ, άσε που έχω να ξυπνήσω πολύ νωρίς τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ τι να πω, χαράματα. Μου φαίνεται ότι δεν θα κοιμηθώ καθόλου. Χάλια, χάλια. Τι θέλαμε και το υποσχεθήκαμε. Κι εγώ απορώ. Ξέρεις τι λέω, Νίκη μου. Πού να ξέρω, Ντένι μου. Μήπως να μην πάμε. Λες. Ε? Όχι, βρε παιδί μου, δεν θα ήταν σωστό. Ναι, όχι, δεν θα ήταν. Αλλά πάλι, δεν πάει στο διάλογο. Να πάει, Νίκη μου. Αν εσύ το θες, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Να πάει, να πάει. Τότε πιο σιγά, καλέ μεγάλοι άνθρωποι. Θα σας κάτσει το ψάρι στο λαιμό. Να σε λούσω με την ψαρόση πάνω να γίνει σιγά το μάνα της γειτονιάς, θα σου πω εγώ. Μην ασχολείσαι, Ντένι μου, εσύ είσαι κυρία. Κυρία, ακόμα δεν σ' άψε ο Μακαρίτης και τραπεζώνει τους αγαπητικούς. Α, μέχρι εδώ. Άκου να σου πω, κυρία Μπαρμπαρίτσα. Έλα, τι είναι. Μήπως να παραγγέλαμε τίποτα απ' έξω. Ούτε να το συζητάς. Απόψε θα βάζω από τα χεράκια μου. Να πάρω το 166 για παρενδεχόμενο. Ξυπνάδες, εμένα κύριε, η κουντουράτε να με έβαζε να μαγειρεύω τα 12. Και από τότε μάλλον δεν ξανασχολήθηκες. Όρμα του αγόρι μου και θα βάζει και τη μερίδα του. Και πότε λες να τελειώσεις με το διασυρμό της κουζίνας? Γιατί? Για να δούμε και την ταινία. Εντάξει, μωρέ, σε 10 λεπτά θα τρως την ωραιότερη μαρινάρα που έχεις φάσει στη ζωή σου. Να πάρω πρώτα ένα μεζί μαρινάρα μου. Α, άμα καούνε κάγκες! Στο καλό, Νίκη μου, καληνύχτα. Καληνύχτα, Ντένι μου. Και μην ξεχάσεις να ειδοποιήσεις αύριο τους όντριδες. Α, βέβαια, βέβαια. Δεν θα ξεχάσω. Κρίμα όμως, βρε Ντένι μου, που δεν πάμε. Καλά θα περνούσαμε. Ναι, ναι. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Για έλα μισό. Κοίταξε, Φλώρα, επειδή είχα ένα δύσκολο βράδυ με τον οικογενειακό μου φίλο, θα σε παρακαλούσα να αποσυρθείς στα δωμάτια σου και να βγάλεις το σκασμό. Μπορείς και να πεθάνεις φυσικά, που θα ήταν και προτιμότερο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Εμένα αυτά τα σούρτα φέρτα με οικογενειακούς φίλους δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ναι. Κατάλαβες? Και τίποτα άλλο δηλαδή, να το σφυρίξουν και στο μένιο και να ψάχνομαι. Δεν κατάλαβα, κουμάντο στο σπίτι μου, αλλά ξέρω γιατί τα λες αυτά, γιατί ζηλεύεις. Πάντα σου με ζήλευες, γιατί εγώ στις μέρες μου έκανα πολλά κεφάλια να γυρίσω. Στομάχια να δεις. Λοιπόν, για να είναι ευχάριστη και χωρίς προβλήματα η παραμονή σου εδώ. Θα ξυπνάμε στις 7:30. Το πρωινό δεν θα σερβίρεται πέρα από τις 8:30. Μεσημεριανό, κυρίως λαδερό. Κρέας μόνο 2 φορές την εβδομάδα, ποτέ Παρασκευή. Θα σερβίρεται στις 1. Ύπνος μέχρι τις 4. Μετά έχει μικρούτσικο, αυτό προαιρετικό. Το βραδινό, το οποίο θα συναποφασίζουμε εμείς οι δύο, θα το ετοιμάζει η κομμουνίστρια. Μετά έχει ευαγγελάτο, αυτό υποχρεωτικό. Άντρες, παρακολούθαμε, ποτέ μετά τις 9:30. Να κουμπούν τα πολλά τηλέφωνα, γιατί τα πολλά ντρουντρούν με πονοκεφαλιάζουν και θα... Θα σε σκοτώσω! Αυτό είναι! Έφτασε το τέλος μιας άχρηστης ζωής! Άσε, μωρή, τις τραυζανιές και πάρ' το απόφαση! Εγώ εδώ θα μείνω. Εξάλλου, με χρειάζεσαι. Ναι, σε χρειάζομαι, Φλώρα. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Α, μην το λες, μην το λες. Όλο και κάποιος θα χρειαστεί να πλύνει το μνήμα στα 40. Έχει χάρη, χρυσό μου, που κάνουν έργα στον Κιάδα. Μαρούσκα, 2 ντράι. Σ' αρέσει? Ναι, καλό είναι. Αυτός μου, πού το ξέρω εγώ μωρέ αυτόν? Καλά τον Ντενίρο δεν ξέρεις? Ναι, αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς του πλανήτη μας. Για πρόσεξε, πρόσεξε λίγο την ερμηνεία του. Μωρέ, τον ξέρω. Είναι αυτός που ένα φεγγάρι πάχαινε και αδυνάτιζε. Δεν πάχαινε και αδυνάτιζε. Προσάρμοζε την εξωτερική του εμφάνιση στους ρόλους που ήθελε να ερμηνεύσει. Γιατί ένας ηθοποιός, ένας καλός ηθοποιός, πρέπει όταν παίρνει στα χέρια του ένα ρόλο να τον βλέπει από όλες τις μεριές. Να τον αγαπήσει, να τον μισήσει. Να τον αδυνατήσει. Σκασμός. Να τον δει σαν ζωντανό άνθρωπο, βρε αδερφέ. Με τις αδυναμίες του, την ιστορία του. Να γίνει ένα με αυτόν. Και εσύ έτσι πρέπει να κάνεις με την αντιγονίτσα σου. Κατάλαβες? Εσάνι, μου, what are you doing?
φάγετε, φάγετε τούτο μου εσύ το σώμα, το υπερημό. Σήκω. Σήκω, μωρή κολλασμένη, θα αρχίσουμε στην εκκλησία. Τι πράγμα. Σήκω, μωρή αντίθρησκη, σήκω. Θα σχολάξει η λειτουργία. Να έχει λειτουργία after. Ακούστε, χριστιανοί, την άθη. Αλλά έννοια σου και θα το στρώσω εγώ αυτό το σπίτι. Θα έρθει ο Χριστός εδώ μέσα. Ο Χριστός να έρθει, εσύ να φύγεις. Πάρτε να, Χριστέ μου, πάρτε να κοντά σου. Η ώρα της είναι άρρωστη, δεν θα την αδικήσεις. Σήκω, μωρή βλάστημη που έχεις να πατήσει την εκκλησία από το γάμο σου. Φύλακα την επόμενη για την κηδεία σου. Και τώρα δρόμο και κλείσε και την πόρτα. Σήκω, μωρή, πας και προλάβει να ξομολογηθείς κιόλας ευκαιρία. Να ξομολογηθώ το φάλο σου, κάτσε καλά. Φλόρα! Φλόρα! Μια στιγμή, Μαριάτη, μια στιγμή. Καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα, Μαριάτη. Πού είναι η φιλενάδα μου? Η φιλενάδα σου, ποια φιλενάδα σου? Η Φλόρα. Α, η Φλόρα, η φιλενάδα σου. Η Φλόρα, η φιλενάδα σου. Καλά, δεν σε ειδοποίησα. Απορώ, τι να πω. Έφυγε ξαφνικά για την Πάρο. Πήγε στο χωριό της, της είχαν κάτι κληρονομικά. Και αν δεν ήταν μέχρι αύριο εκεί, θα είχανε το μήλο στις αλικές. Και τώρα πήγαινε, Μαριάθη μου, γιατί εγώ θέλω να κοιμηθώ λιγάκι. Καλά, και τι κάνεις εσύ εδώ μόνος σου? Εγώ μόνος μου, καθώς προείπα, κοιμόμουν. Ναι, μια στιγμή, τι το έρχομαι. Ρίξε κάτι πάνω σου, Λεβέντη μου, μην κολλαστούμε χρονιάρα μέρα. Με συγχωρείς, Μαριάθη μου, αλλά όταν είναι κανείς μόνος του, όλο μόναχος, δεν τα προσέχει αυτά. Καλά, καλά. Έννοια σου, φεύγω, φεύγω, να μην ενοχλώ. Να αφήσω εδώ σε σένα, ναι, το αντίδωρο που έφερα για τη Φλόρα. Γεια σου. Γεια, γεια. Ευχαριστούμε. Να τη γεια σου, Μαριάθη. Τέλος είναι, Γερμού. Μια στιγμή να πάρω τηλέφωνο στην Τέννη, να δω τι γίνεται με τη Φλόρα. Ναι. Ναι, έλα, Πουμπού. Για σένα είναι. Μια άγνωστη αντρική φωνή. Ναι. Έλα, τι γίνεται με αυτήν? Με έχει τρελάνει, αγόρι μου, με έχει τρελάνει. Με έσυρε πρωινιάτικα στην εκκλησία. Ναι, και εκεί που περίμενα να τελειώσει ο παπάς κουτλώντας από την ίστα, αρχίζει και αυτός ο χριστιανός του κήρυγμα. Αλήθεια, Κωνσταντίνε, το ξέρεις εσύ ότι μιλάνε οι παπάδες μετά τη λειτουργία? Εντυπωσιάστηκα. Άρχισε λοιπόν να μιλάει για την αμαρτία και την έκκληση των ηθών. Και να σου να με σκουντάει η Φαλκονέρα και να μου λέει: για σένα τα λέει, για σένα τα λέει. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Κι άλλα τέτοια χωριάτικα. Να κοιτάει ο κόσμος προς τη μεριά μου. Και εκεί που τους εξηγούσα ότι είναι η τρελή της οικογένειας και τη βγάζουμε κάθε Κυριακή από το ίδρυμα να φάει ένα πιάτο σπιτικό φαγητό, αρχίζει: αν έχεις το Θεό σου, να μιλάει με τον παπά στον Άβωνα και να με δείχνει και να του λέει: σ' αυτήν πέστα, σ' αυτήν πέστα. Και να μου ζητάει ο παπάς να εξομολογηθώ και να έχω και από δίπλα κάτι παλιόγερους να μου βάζουν χαρτάκια με τα τηλέφωνά τους στις τσέπες. Ρεζίλη, σου λέω, ρεζίλη. Κατά τα άλλα, πώς περνάτε? Αν εξαιρέσεις τα βία σχέδια δολοφονίας που καταστρώνουμε με τη Μαρούσκα, καλά περνάμε. Ναι. Μια στιγμή δεν χτυπάει το κουδούνι, θα είναι ο Πέτρος. Τι γίνεται, κυρία Ντένι μου, και μην μου πείτε για την εκκλησία, δεν προλαβαίνουμε. Στο τσάκι είμαι να τις τα πω για να τελειώνουμε. Να τα πει και στην Ξηνή, να ησυχάσουμε. Όχι, προς Θεού, κυρία Ντένι, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είναι? Έλα, ρε Πέτρος. Σιγά, ρε, πώς κάνεις έτσι, την πείσανε. Τι έγινε? Ω, Μαρίνε, τι βλέπω, εγκατασταθήκαμε. Πέτρο, κόφτε την πλάκα, ε. Δεν μας φτάνει άλλη. Καλά, ρε. Ναι, αλήθεια, με τη Φλόρα τι γίνεται? Ώστε έτσι, ε, το κάθαρμα. Στην Πάρο. Αυτός πια ούτε μια αλήθεια δεν μπορεί να πει. Και καλημέρα πλέον να σου πει, πρέπει να τρέχεις στο παράθυρο να δεις ανοίχτωσε. Πάντως στο σπίτι ήτανε θεομόναχος με το σκυλί. Θεομόναχος, ε. Και μύρισα κιόλας, μήπως υπάρχει κανένα άρωμα γυναίκας, τίποτα. Μόνο κάτι καμένα μακαρόνια μου μυρίσανε. Τα κάψω, άχρηστος. Α, και πριν από λίγο είδα έξω από το παράθυρο που μπήκε εκείνος ο φίλος του Νοστιμούλης που θα παίξει στην ταινία του Αγγελόπουλου. Ο Πέτρος. Καλή σου πια κι αυτός. Θα την πάρω μου στη σχολή και καλά να καθαρίσει και πάλι. Και θα αρχίσουμε πρόβες με σκηνές από φιλιά. Για να τους κάνουμε έτσι να φαίνονται πιο πιστικοί. Θα τα τρελάρουμε τα παιδιά στην πρόβα. Ε, που θα πάει, θα κλονιστεί, εσύ. Θα έχει πιστεί και με αποδείξεις ότι σας έρχεσαι σε μια στιγμή πρόβας. Υποκλείσουνε. Θα το φάει, λες. Κύριε καθηγητά, τι εκφράσεις είναι αυτές? Η φιλενάδα σου. Άντε, βρε. Τι λες τελικά, θα το πιστέψει? Όπως ο ελληνικός λαός, ότι έχουμε κυβέρνηση και εξωτερική πολιτική. Τι να πω. Ας είναι τουλάχιστον το τελευταίο κακό που θα με βρει. Δεν θα είναι. Έχει κλειδιά!
Όλα τα παιδιά εδώ. Γεια σου, Μαρίνα μου. Μίλα μου. Καταρχάς, καλημέρα. Καταρχάς, η κυρία Κουντουράτου που βλέπεις ήρθε προλίγου. Τι προλίγου δηλαδή, πες Πέτρο και εσύ. Πρωινός λεφτού. Συγγείς. Πριν πεις, ναι, ναι, πριν πεις, πες Πέτρο και εσύ. Είμαστε σχολή και κάναμε κάτι μαθήματα. Ορθοφωνίας, ναι, μου το ζήτησε ο Νικηφόρος δηλαδή, γιατί εγώ από μόνος μου τι. Να τη βοηθήσω. Να τη βοηθήσω να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα ταχυγλωσίας που έχει και αυτό το τράβλισμα. Γιατί δημιουργεί βόμβος της τηλεόρασης. Πέστε κι εσείς, κυρία Κουντουράτου. Ναι, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ίσως εσύ, Μίνα μου, να μην το έχεις αντιληφθεί, αλλά το έχει. Γι' αυτό και βρέθηκε εδώ με αμοιβή του καναλιού, βέβαια, να κάνει τα μαθήματα και... Μίνα μου, εσύ που βρήκες τα κλειδιά. Μου τα έχει δώσει η Φλόρα τότε που έλειπε στο Λονδίνο. Α, μάλιστα. Και τώρα εσείς, κυρία Κουντουράτου, να πηγαίνετε. Θα κάνουμε εμείς κάποια άλλη στιγμή το μάθημά μας, για να μην σας πω ότι θα τα διακόψουμε τελείως το μαθήμα. Όχι, δεν θα φύγει. Ήρθαν τα άγρια να διώξει τα ήμερα. Χαρινάκι, μοιάζεσαι. Δεν θα βιάσετε. Πώς δεν βιάζετε. Καλά, στο κορίτσι να μείνει λίγο. Λοιπόν, Μαρινάκι, θα πάμε να φτιάξουμε καφέ και θα τσακίσουμε κάτι ωραιότατο μυφέι που έχω φέρει. Τον αυτόν τον αγενή. Μίλα! Είπαμε θα μείνει. Μωρέ, μια φιλενάδα βρήκα κι εγώ και θέλετε να την πάρετε. Έλα, Μαρινάκι, μου πάμε. Λοιπόν. Πέτρο. Μην το πεις. Εγώ τώρα γιατί νιώθω παγάκια στην πλάτη μου. Έλα ρε, κάτσε, μην κάνεις έτσι. Ξέρω εγώ, να, κι εγώ τώρα θυμάμαι ότι και την άλλη φορά που ήμασταν στην τέννη σας φέρθηκε πολύ φιλικά. Ο κερατάς, τι να πω. Τελευταίος, Τι πράγμα? Είσαι σίγουρη, μωρή? Κάτσαν όλοι μαζί, Πόσες ώρες? Παρελίτσα, Τι σκατά γίνεται εκεί μέσα, μωρή Μαριάννη, μου λες? Λοιπόν, εσύ τα μάτια σου τέσσερα, έτσι. Δεν μας τρελάνει το κολόπεδο. Δημήτρη, αγόρι μου, η φαλκονέρα είναι αυτό που βλέπω. Ή μου ρίξανε κάτι στο φωτό μου. Δεν μπορεί να είμαι τόσο χάλια. Πάλι εδώ είσαι εσύ, βρε. Φύγε, ρε, αλήθεια. Φύγε με σε κατά χέρια σου. Μισό λεπτό να την ακουμπήσω. Σε παρακαλώ, δεν σε επιτρέπω να απειλείς τους φίλους. Φύγε, ρε. Φύγε, ρε. Υπέροχα, μικρή μου μπαμπούσκα. Αν δεν είχαμε και το ζόμπι στο σπίτι μας, θα ήμουν καλύτερα. Για σε από εκεί, μωρέ, την κουβάλεις με την αλκοολικιά. Ναι, έλα, Πέτρο. Αύριο στη σχολή. Εντάξει, θα έρθω. Σιγά, θα σου διαλυθεί ο σκελετός, μωρή! Θέλω να μου κάνετε ένα αυτοσχεδιασμό με θέματα φιλιά. Τα φιλιά, ποια φιλιά? Ναι, θέλω να μου κάνετε μια πιστική αναπαράσταση από κάποιες ερωτικές σκηνές που έχουν θέμα το φιλί. Και θέλω να είστε όσο πιο αληθινοί γίνεται. Α, εγώ δεν μπορώ. Για να φιληθώ θέλω ραβόνα. Μήπως αν ερχόταν η συνάδελφος Κουλιανού θα βοηθούσε. Ελέα, Σπύρο τώρα, ελέα, Σπύρο, αρχίστε. Α, δεν μπορώ. Έχω έρθει στο στόμα, κύριε καθηγητά. Α, θα κολλήσω κι εγώ με αυτή. Τα ρίλα σε πω τίποτα για το σάι σου. Ρε, αφήστε τις αγγίες και ξεκινήστε. Λοιπόν, πάμε. Και εσύ, Βασίλη με τον Νίκο. Εγώ κύριε καθηγητά, τι να κάνω? Εσύ κάνει ηχητικά εφέ. Να σηκώθω κι εγώ, κύριε καθηγητά! Καθίστε κάτω, δεν σπίτι, δεν έχω κάτω από το καμία. Μ' αρέσει να κάνω κάτι. Λοιπόν, πάμε, έτονα, ρε! εντάξει, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγα και καλά. Είπαμε έντονα, αλλά όχι και τόσο πολύ. Απλώς, ναι, έχει μια άλλη θαφάγια το πράγμα. Φλωράκο μου, έλα. Κάτσε να βλέπεις, να μας κάνεις καμιά παρατήρηση όπως την άλλη φορά. Και να βλέπω αυτά τα έσχη, δεν θα είσαι καλά. Ας την τώρα, ρε Πέτρο, τη Φλωρά. Πού ξέρει μπορεί τώρα η Φλωρά από αυτά? Δεν ξέρω, Για να σας δούμε. Λοιπόν, πάμε. Και πιστικά, όπως είπαμε. Πιστικά. Πιστικά, ρε παιδιά, δηλαδή να σας βλέπει τώρα κάποιος και να νομίσει ότι πρόκειται για πραγματικό φιλί. Καρφώνεσαι, ρε, πιο διακριτικά, δεν έχαζε. Ναι, μωρέ, τώρα τι πραγματικό, δεν όταν λέμε πραγματικό, εννοούμε απλώς να είναι λίγο αληθοφανές. Thank you.
Ρε, δεν έχετε πάθος μέσα σας! Πιο αληθινά είπαμε! Πιο αληθινά! Συγγνώμη, εγώ μπορώ να κάνω μια πολεμική σκηνή. Πάμε! Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δύο φυλάκια είναι λίγο, τι να πω. Τρία φυλάκια είναι λίγο, πολύ λίγο. Δώσε μου τέσσερα αν θες να σ' αγαπώ. Δώσ' μου πολλά φιλιά, αμέτρητα πεδέλια. Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τσιγουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Συγγνώμη, αλλά δεν αντέχω άλλο, κύριε καθηγητά, έχουν πιστεί και τα χείλια μου. Αν ήξερα ότι θα συγγνώμουν το σεξ, δεν θα γινόμουν ποτέ ηθοποιός. Έλα, παιδιά, χάρη για σήμερα, πηγαίνετε. Ναι. Επιτέλους. Έλα, μήνα. Ναι, αγάπη μου, στη σχολή. Ποια παιδιά? Τον Πέτρο και τη Μαρίνα. Μια στιγμή να τους ρωτήσω. Παιδιά, θέλετε να πάμε όλοι στο σπίτι να φάμε που μας κάλεσε η Μίνα? Ναι. Έλα, Μίνα μου. Ναι, 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 ναι. Θα έρθουμε. Να πούμε και στον κύριο Λάμπη. Είμαστε πλακωμένοι. Ναι, να σου πω, Μίνα. Τα παιδιά είναι πλακωμένα. Πού να τρέχουνε τώρα? Δεν ακούω κουβέντα. Λοιπόν, μόλις τελειώσει το μάθημα, πάρ' τους και λάτε. Γιατί, αγόρι μου, γιατί θέλεις να μείνει ο Αγγελόπουλος χωρίς πρωταγωνιστή? Για ξεκάρφωμα. Δεν γίνεται καλύτερο. Εγώ πάντα συμφωνώ. Εντάξει, Μίνα. Θα έρθουμε. Ναι, εγώ στο λέω πάντως, δεν έχω καμία όρεξη, αλλά θα έρθουμε. Γρήγορα όμως, γιατί παραγγέλνω κινέζικα. Προσέξτε, δεσμοί μου, προσέξτε. Φάτε το ρύζι σας με το πιρούνι. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε απόψε την πρώτη σας επαφή με τον κινέζικο πολιτισμό. Συγγνώμη. Αφήστε αυτά τα ξυλάκια, θα μας βγάλετε κανένα μάτι. Τα γλιτώνουμε καθημερινά από τις ανοησίες σας. Μην το βρούμε τώρα από την ανικανότητά σας να μάθετε κάτι που το ξέρουν και πεντάχρονα κινεζάκια. Κωνσταντίνε, τι τρόπος είναι αυτός? Η Μαρίνα δεν είναι και η χείρα του ΜΑΟ, προς Θεού. Όχι, έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής. Ο κύριος καθηγητής πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν απευθύνεται σε μια κυρία. Λοιπόν, εγώ παιδιά να πηγαίνω τώρα. Φιλάκια, σας ευχαριστώ πολύ, υπέροχα κινέζικα, αλλά ξέρετε. Δεν το είχα υπολογίσει το απόψινό και με περιμένει μια παρέα συστά. Ναι, 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 άντε, άντε, να πηγαίνουμε και εμείς να πηγαίνουμε. Ναι, ναι. Πέτρο, μπορείς να με πετάξεις μέχρι το σπίτι γιατί έχω πλακωθεί μωρέ με το Λάμπη και δεν θέλω να αργήσω. Όχι, δεν θα πας πουθενά, θα μείνεις εδώ παρίτσα μας. Μα τι λες τώρα, Μίνα, μας την κοπέλα πας σπιτάκι της, αφού σου λέει, έχει πλακωθεί με τον άνθρωπό της. Πουθενά δεν θα πάει. Θα μείνεις λίγο εδώ να τα πούμε. Ο Κωνσταντίνος έχει δουλειά. Αυτό τώρα από τρους το έβγαλες. Μαρινάκι μου θα μείνει. Δεν ξέρω. Τ' ακούς, σου λέει, δεν ξέρω. Πάει να πει, σου λέει ευγενικά, άφησέ με κυρία μου να πάω στη δουλειά μου. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Σας παρακαλώ, δεσπίζω μου τώρα που θα με σπίτι, εσείς τι θέλετε να πείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα, Πέτρο, ναι, συνόδεψε ναι. Τη δεσπίζω. Πέτρο, πήγαινε εσύ στη στόρα σου, πιάσε μας εμάς. Έλα, Μαρινάκι μου, έλα, πάμε να καθίσουμε. Τι έγινε, ρε Πέτρο? Άσε την μπάρλα που το πιάνε, θα ξέρεις. Μη μου πεις για λέγε. Μου λέει κάτι λόγια. Δεν το πιστεύω, τα ίδια ακριβώς και ο Κωνσταντίνος. Για λέγε, για λέγε. Μόνο που δεν ξέρω αν είναι δικά του, θα είναι σμένα από κανένα βιβλίο. Όχι, δικά του είναι. Και εσύ που το ξέρεις. Για το Λάμπη λέω. Που να διαβάσει μωρέ βιβλίο Λάμπης, αυτό το προπό για με δυσκολία. Εντάξει, τελείωσε η συγχρονία. Μήπως αντιπέσουμε σιγά σιγά. Το χάστο να μου αρέσει, λέει. Ρε παιδί μου, μυθούν οι γυναίκες να μιλάνε. Νομίζω ότι μιλάς για αυτούς. Ναι, μωρ, σιγά την έννοια σας είχαμε. Άγια μας. Βρε μιλάμε. Τι λένε οι άντρες όταν βρίσκονται μεταξύ τους? Τι να λένε, ό,τι και εμείς. Α, τους πρόστιχους. Να σου πω, μωρ, να σου ζητήσω μια χάρη. Πες μου τι θες. Να σου πω. Αυτό που έλεγες στο τραπέζι περί σεξουαλικής παρενόχλησης της Ελληνίδας. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να το πεις στην εκπομπή μου, γιατί χρειαζόμαστε, ξέρεις, μωρέ, σοβαρά θέματα. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη σου τι? Να σου πω, Μίνα, αυτό δεν σου το επιτρέπω. Για απειλές σου, αγάπη μου, στους μαθητές σου. Εσύ καταλαβαίνεις τίποτα?
Όχι. Να σα δώσω το τηλέφωνο μου. Α, και τώρα που είπα τηλέφωνο. Κύριε καθηγητά, πάρτε μου ένα ραδιοταξί, please. Ρε Μαρίνα μου. Είναι μήνα μου. Για πες μου κάτι. Ο Λάμπης, άμα δεν γυρίσει απόψε στο σπίτι, θα γίνει έξαλλος. Τούρκος. Θα λυσάξει. Θα φάει τους τοίχους. Ωραία, θα μείνει εδώ. Τι θα κάνει. Θα μείνει εδώ. Ακούσε και το τέρας να τη μιλήσει έτσι. Θέλεις πόλεμο, κύριε Λάμπη μου. Θα τον έχεις. Και μη φοβάσαι, Μαρίνα μου, τώρα έχεις τη νομική στο πλευρό σου. Δεν σε πιστεύω, μου κάνεις πλάκα. Ναι, παιδί μου, σου λέω, ναι. Κολλητές. Σαν εμάς ένα πράγμα. Να φύγω. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εδώ, καραούλη θα τη στήσω. Σιγά με την αφήσω εγώ, απόντος της Φλόρας, να βρεις και ευκαιρία να βγάζει τα μάτια της. Ω, εγώ είμαι άλλο. Εμείς είμαστε μαζί. Τι είπες? Είπα ότι αν συνεχιστούν αυτά τα κολλητήρια με αυτό το ξόνο εκεί πάνω, εμένα να με ξεγράψετε από την ωραία συντροφιά σας. Μα τι φταίω εγώ, βρε αγάπη μου, εγώ είμαι απλώς φιλική. Εσύ που την κουβαλάς εδώ μέσα. Εγώ την κουβαλάω. Βέβαια την κουβαλάω γιατί μου το ζήτησε ο νυχφόρος για αυτά τα μαθήματα ορθοφωνίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις κάνουμε και το ξαναδόχω. Καλά, μην κάνεις έτσι. Θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του και θα φύγει. Ναι, αλλά μέχρι τότε εγώ θα την έχω πάνω το κεφάλι μου. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Συγγνώμη, βρε παιδιά, αλλά έκανε ψοφόκρο εκεί πάνω και αγριεύτηκα με αυτές τις παλιατζουρίες. Μήπως έχει πουθενά να στρώσω. Δεν ξέρω βέβαια το σπίτι. Καλά και το ρωτάς, Μαρίνα μου. Έλα, αγάπη μου, θα στρώσω τον καναπέ. Ωραία. Εμένα τώρα κάποιος μου κάνει πλάκα. Έλα ρε, χαλάρωσε, θα μου πάθεις τίποτα. Τι να χαλαρώσω, Πέτρο μου, τι να χαλαρώσω. Αυτοκόλλητες σου λέω. Αυτοκόλλητες. Μόνο για άντρα δεν βγαίνουν μαζί. Αφού έχουν και δύο. Τώρα θα μου πεις έχουν τον ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Αν το άλλο, 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο. Έχουν τόσα κοινά να πούνε. Άσε, είμαι σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο. Δεν παρατάς την Αντιγόνη, λέω εγώ, να βγάλεις αυτή την ιστορία σε βιβλίο. Βγάλετε τον Κωνσταντίνο από την πρίζα. Θα πουλήσει, ρε. Η Φλόρα να μένει στην Τέννη, με κίνδυνο να ξεστομίσει τίποτα αφενός στην Τέννη αφετέρου στη Μίνα. Η οποία Μίνα δεν βάζει γλώσσα μέσα με τη Μαρίνα. Η οποία Μαρίνα ξημεροβαρδιάζεται στο σπίτι, από το οποίο σπίτι δεν λέει να έχει ξεκολλήσει η Μαριά. Κοίτα, αυτό το ανακάτωμα να το πληρώσει. Εδώ σινεμά πας, βλέπεις μια σάχλα και το σκάτω διχιλιάρο. Α, τώρα που είπε σινεμά, προχθές. Πήγαμε και είδαμε το καλύτερα δεν γίνεται. Καλά, το χειρότερα δεν γίνεται πραγματικά. Τέλος πάντων. Και δεν μου λες, κατάλαβε τίποτα ή η ταξιτέτρια μπήκε, ποκουρνάτζης βγήκε. Όχι, όχι. Έκανε μάλιστα και πολύ καλές παρατηρήσεις. Μέχρι και ο Νίκολσον της άρεσε. Εμένα να μου αρέσει ο Νίκολσον, το καταλαβαίνω. Καλά, βέβαια. Εσύ, στο τρελό μάτι του Νίκολσον, αναγνώρισες την Τέννη, τη Μαρίνα, τη Μίνα, τη Φλόρα, τα παιδιά. Καλά, είχες υλικό, ε. Μία φορά. Ευχαριστώ. Θηρίο. Να μου το άλλο δεν στο είπα. Μεθαύριο θα βγεις στην εκπομπή. Λέγαμε λοιπόν, Μαρίνα μου, ότι οι γυναίκες πρέπει να πάψουν να αισθάνονται απροστάτευτες όταν δέχονται σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Υπάρχουν νόμοι και προστατεύονται. Και είναι επιτέλους καιρός να σπάσουν τα ταμπού που θέλουν τον άντρα, απόλυτο και ατιμόρυτο αφέντη εντός και εκτός σπιτιού. Αχ, Μίνα μου, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Αμάν πια η τύραννη, αμάν. Καλάντε. Ρε τόλι, τι είναι αυτό τώρα. Αχ, κύριε Νικηφόρη μου, όλοι κάνουν πως δεν γουστάρουν το γυαλί, λαϊκισμός και τέτοια. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία μου την περνάνε τη Max Factor για τα φώτα. Καλά, παρακαιδί μου, υπάρχει πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης στην Ελλάδα? Μπα, δεν νομίζω. Για την Αμερική θα λέμε. Κοίτα μούτρα που θέλουν και τηλεόραση, μη χέσω. Δεν ξέρω, Βρενινέτα, κάτι πρέπει να ετοιμάζει η Μαρίνα. Διαβολεμένη. Όχι, ρε Μαριάκη. Πες μου και εσύ, μωρή, πες μου. Τι δουλειά έχει το κορίτσι μας με την τζουλάρα στα πρωινάδικα? Όχι, πες μου, γιατί θα τρελαθώ, ε! Πάντως, εγώ πολύ το χάρηκα που μιλάνε για τα δικαιώματα των γυναικών. Αφού το γράφω και στο βίντεο, να το δει και ο Φώτης να μάθει αυτό. Όχι, τώρα πες μου, εσύ καταλαβαίνεις τίποτα, γιατί εγώ. Ούτε κι εσύ. Και τι μπορούμε να κάνουμε όλες εμείς που είμαστε θύματα των αντρών? Να συμβουλευτείτε έναν καλά ενημερωμένο δικηγόρο, γυναίκα κατά προτίμηση, και να προβείτε στα κατάλληλα μέτρα. Και πάντως, το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε απροστάτευτες. Οι γυναίκες έχουν πλέον φωνή. Και χέρι, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού την πήρα μωρή προχτές τη Μίνα από την Πάρο δήθεν να τη ρωτήσω και όλα καλά μου είπε. Αφού στο λέω κι εγώ μωρή, όλη μέρα μαζί και οι τρεις. Ο δικός σου, η Μίνα και η Ξανθιά μες στην τρελή χαρά. Τι να πω, δεν ξέρω. Βρε Φλόρα,
Μπας και έκανες λάθος. Ω, Μαρίνα μου, χίλια ευχαριστώ. Μην το ξαναπείς, εγώ σε ευχαριστώ. Και βρε, Μαρίνα μου, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να σου στήσω μια χάρη. Επειδή απόψε έχω ένα meeting για μια νέα εταιρεία που πήγα, θα ήθελα, φυσικά, αν μπορείς. Έλα, πες το, τι σοι φιλενάδες είμαστε. Να, μωρέ, θα ήθελα να πας να κρατήσεις λίγο παρέα στον Κωνσταντίνο. Να μην μείνει κι αυτός μόνος του, να κάνετε και το μάθημά σας με την ησυχία σας. Μωρέ, έχω κανονίσει κάτι για το βράδυ. Καλά, αφού δεν. Αλλά για σένα θα το ξεκανονίσω. Ησύχασα. Γιατί ένας άντρας μόνος του ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Ενώ με σένα θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να το έχεις, Μίνα μου, να το έχεις. Τι πράγμα! Αυτό που άκουσες. Σήμερα θα είμαστε ολομόνο, έχει και με την άδεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Επιτέλους, να κάνουμε και. Λίγη πρόβα, μόνο πρόβα, γιατί εγώ που στις φιλενάδες μου δεν κάνω. Τι θα κάνω εγώ με σένα, τι θα κάνω με σένα. Δεν ξέρω, Χρυσό μου, βρέσκει εσύ κάτι. Όλα εγώ πια πρέπει να τα σκέφτομαι. Ναι, σε κλείνω τώρα, τα λέμε αργότερα. Πού το πάει στο κάτρο, Χρυσή μου? Εδώ είναι η θέση του, εδώ θα μείνει. Δεν θα σε καλά που θα ξυπνάω κάθε μέρα και θα βλέπω τα μούτρα του. Δεν τον τύψεις μόλις ζωντανό, τι με τον πεθαμένο. Στολίδινη φωτογραφία του. Αρκετά με στόλισε όσο ζούσε. Αλλά ξέρω γιατί δεν το θες, Μαρή. Για να μην σε βλέπει να κυλιάσεις την αμαρτία με όλα τα αρσενικά 18 και άνω. Δεν σε πνίγω, Μωρή. Δεν σε πνίγω. Γιατί θέλω να είμαι έξω στην κηδεία σου να μοιράζω 10.000. Τώρα γιατί γελάς? Δεν μπορώ, μου φαίνομαι αστεία. Να σου φαίνεσαι αστεία διότι το παίζεις με στόφο ή προβάλλεις. Εγώ είσαι το γοντή να το παίζουν. Όχι, αδερφούλα, κι αν έχεις δει να το παίζουν έτσι, το παίζουνε λάθος. Σου είπα, εγώ θέλω ίσιο παίξιμο. Όχι φωνές, όχι υπερβολές. Δεν μπορώ. Έλα τώρα, όλα να μπορείς. Άκου να σου πω. Λοιπόν, βάλεις στο μυαλό σου ότι παίζεις το μονόλογο της Αντιγόνης κάνοντας διάφορα καθημερινά πράγματα. Διάφορες καθημερινές συνήθειες, ρε παιδάκι μου. Και. Εντάξει, δεν. Και τότε να δεις πόσο φυσικό θα σου βγει ο λόγος. Δεν μπορώ να δουλεύω και να μιλάω σαν να έχει πει το πνεύμα μέσα μου. Σου τι θα με πανεστηράγιου. Βγάλε τις κάλτσες σου. Τις κάλτσες σου, είπα. Βγάλε τις κάλτσες σου. Τάφε μου, κλίνη μου, νηφική, κατοικία μου, χθόνια, αιώνιε, φρούρε μου, στους δικούς μου με πας. Στους νεκρούς που μου πήρε. Έλα, έλα, μη σταματάς. Απ' την αρχή. Τάφε μου, κλίνη μου, νηφική, κατοικία μου, χδόνια, αιώνια, φρουρέ μου, στους δικούς μου με πας, στους νεκρούς που μου πήρε ο Άδης και τελευταία εγώ. Μη σταματάς πάλι, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απ' την αρχή. Τάφε μου, κλίνη μου, νηφική, κατοικία μου, χθόνια, αιώνια, φρουρέ μου, στους δικούς μου με πας, στους νεκρούς που μου πήρε ο Άδης και τελευταία εγώ με τέλος. Άντε πάλι, έτσι, ξαφρωμένη θα την παίξουμε την Αντιγόνη. Για σήκω πάνω, με τεμπελιές δεν γίνεται θέατρο. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Τάφε μου, κλίνη μου, νηφική, κατοικία μου, χθόνια, αιώνια, δεν μπορώ άλλο. Τάφε μου. Τάφε μου. Κλίνη μου. Κλίνη μου. Νηφική κατοικία μου. Χθόνια, αιώνια, φρουρέ μου. Στους δικούς μου με πας. Στους νεκρούς που μου πήρε ο Άδης. Και τελευταία εγώ με τέλος κακό κατεβαίνω. Έτσι παρατημένη από δικούς οι άμυροι, σε τάφο ζωντανή καταχώνομαι. Ποιο θείο δίκαιο πάτησε. Τι να προσμένω από τους θεούς ξεγραμμένη, ποιο να επικαλεστώ. Αν οι θεοί αυτό το δέχονται, όταν ξεψυχήσω θα δεχτώ ότι έσφαλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η κυρία Κουντουράτου? Εγώ, άβα να το πω. Πρόσεξε τι θα πεις. Καλή μου φάνηκε. Σου είπα, δεν μας έξεσαι. Έχεις δίκιο. Να δεις που και εμένα μ' άρεσε έτσι όπως ήταν φυσική. Σαν να τα έλεγε σπίτι της. Εκεί που ανήκει. Εσάς, δάσκαλε, πώς σας φάνηκε? Όπως ήταν αναμενόμενο. Απαράδεκτη. Λοιπόν, 5 λεπτά διάλειμμα για να συνέλθουμε λίγο από αυτά τα... Άντε. Γεια, άμα. Ναι. Φέρε πάγο για τον Σπύρο. Έλα, χελά μου. Μαρινάκη, πώς τα κατάφερες, δασυρίο? Κάλτσες, Μίτσο μου. Πολλές κάλτσες. Οι κάλτσες πρέπει να είναι φύρμας για να πετύχει η πρόβα ή κάνει και το περιπτέρα. Και εγώ την ίδια ερώτηση του έκανα. Και πότε έφυγε? Εσείς, κύριε Ντένι, με τη δούλα, τι κάνετε? Για να μην την ακούω και να μην τη βλέπω, κυκλοφορώ όλη μέρα με μάσκα ύπνου και όταν σπίδες. Και? Πονάει, παιδιά μου.
Πονάει. Κυρία Ντένι, μου έχετε σκεφτεί να κάνετε διαλογισμό. Θα σας βοηθήσει. Να το σκιο Μαχάτμα Γκάντι, που τα έμαθες μωρία για αυτά. Ο Κωνσταντίνος με έμαθε να κάνω αυτοέλεγχο όταν τσαντίζομαι μετά από τις πολλές πρόβες. Α, στις πρόβες. Εσείς πώς τα πάτε? Υπέροχα, κυρία Ντένι μου, υπέροχα. Είναι ένας άγγελος. Αν δεν ήταν και η αραβωνιαστικιά του με στα πόδια μας. Αλήθεια, με ποιο δικαίωμα είναι κάθε μέρα αυτή εκεί μέσα? Τη αραβωνιαστικιά, ίσως. Έχει δίκιο. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν μπορεί να εκθέτει έτσι ένα κορίτσι. Την κυρία Αγγελοπούλου. Ποιος τυχαίζει καλή αυτήν, για τη Μαρίνα, λέω. Έχει δίκιο η κυρία Ντένι, δεν μπορεί να με εκθέτει έτσι. Γιατί εγώ, κυρία Ντένι μου, στο τσάκι με να ρίξω πόδι στο λάμπι. Ο γιος σας να δούμε τι θα κάνει. Συγγνώμη, να πάρω τα ραφτικά μου. Συγγνώμη, δεν σας πρόσεξα. Κάντε κάτι, παιδιά μου, κάντε κάτι να φύγει από τα πόδια μου αν θέλετε να κάνουμε καλοκαίρι στη Μύκονο. Δεν την αντέχω τη φυλακή καλοκαιριάτικα. Έλα, υπερβολική, έλα. Ναι, καλά, υπερβολικός. Ρε, εσύ τα πάμε. Αν είχε καταλάβει τίποτα, θα σας έκανε δίποδες και τους δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Κωνσταντίνε, ο πτέραρχος. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Ναι, έλα, Έρικα. Ναι, ναι. Εδώ είναι. Με το ρεζίλι το φίλο του και τα λένε. Δεν καταλαβαίνεις, ρε, Έρικα, τι λένε. Εγώ, την Κινέζα. Λίγο ντολμαδάκια. Ναι, ναι, μην γελάς καθόλου. Νομίζω τώρα αυτοί ότι έχουν το μαλάκα που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται μπροστά στα μάτια του. Τι? Τι να κάνουμε κι αυτοί οι άχρηστοι. Μια χαζή ξανθιά που νομίζω ότι με δουλεύει. Ναι, αμορτοτσόλη. Ναι. Εγώ το παίζω η Πολιάνα στο δάσος. Για να δω μέχρι πού θα το φτάσουν. Μόνο τον έχω από κοντά μπορώ να προλάβω τα χειρότερα. Έτσι κάναμε 5 χρόνια αστυνομική. Εντάξει, εντάξει, το καφέ δεν πάρει, το ίδιο κάνει. Ναι, υπονόμευση εκ των έσω. Ναι, ναι, θα το τραβήξω. Έρικα, σ' αφήνω, ήρθε το νούμερο. Τι, παιδιά, θα ανοίξει κανείς? Ποιος να είναι? Η Μαρίνα θα είναι. Πάλι αυτή! Το καν είναι. Καλησπέρα, Μίνα μου! Καλησπέρα, Μαρίνα μου! Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Σ' ακούω, ρε παιδί μου, σ' ακούω. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα ανησυχείς τόσο πολύ. Αν ήξερα για ποιο πράγμα ανησυχώ τόσο πολύ, δεν θα ανησυχούσα τόσο πολύ. Όχι, ήσουν ασαφής. Έχω μια φλόρα εκτός σπιτιού και εκτός εαυτού. Να κινδυνεύω να πάσα στιγμή να ανοίξει το στόμα της σε Ντένι και Μίνα. Μπα, δεν νόμιζα να το κάνει. Δεν θα το κάνω, Μαριάνθη μου, γιατί δεν θέλω να το πληγώσω αυτό το χρυσό κορίτσι. Άσε δηλαδή πάνε της πω τίποτα, θα πάρει το ονοματιόν της και θα φύγει. Πάντως εγώ πιστεύω πως έκανες λάθος, αφού είναι εδώ μαζί συνέχεια, κολλητές. Κολλητές? Αυτοκόλλητες, Πέτρο μου, αυτοκόλλητες σου λέω. Αυτές τις δύο πια τις συνδέει μια βαθιά ιστορική φιλία. Τι να πω, Πέτρο μου, τι να πω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό έλειπε να καταλάβει. Μην ανησυχείς, το παίζω πολύ καλά. Ναι, ότι θα δουλέψει τώρα την επιστήμη να κοριτσάξει την κουντουρά του. Ναι, ναι. Θα την έχω από κοντά για να δω πού θα το πάει. Συνεχώς με στα πόδια μας, κυρία Ντένι μου. Αφήστε που είναι και ευγενική και δεν μπορώ να αντιδράσω. Καλά, αυτή έπαψε να ασκεί τη δικηγορία ή ξέρει ότι θα χάσει τις δίκες και δεν πατάει καν. Εσείς με τη Φλόρα, πώς θα πάτε? Χάλια, χρυσό μου. Κάθε μέρα και χειρότερα. Να φανταστεί, σήμερα το πρωί ξύπνησα τόσο συγχυσμένη που στεκόμουν μπροστά στο καθρέφτη, προσπαθώντας να καταλάβω πότε με είχα ξαναδεί. Και από εκείνο το βράδυ δεν την έχω ξαναδεί. Μπορείς να μου πεις τι κατά συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει, ρε Λάμπη. Τι θες δηλαδή, να αφήσεις τις δουλειές να κάθεσαι σπίτι να τρώτε μαζί σου βλάκια? Καλό. Αλλά δεν μου λες, από τη σχολή θα εμφανιστείς καθόλου ή να τη βγάλουμε την ταμπέλα? Έχει γίνει αισθητή η απουσία μου, ε. Μπα, όχι μωρέ, καθόλου. Τι. Όμως αν δεις πουθενά τα παιδιά, μην ξαφνιαστείς, έτσι. Κοίτα, ένα, ο Φώτης γέρασε, η Άβα έκανε το δεύτερο της παιδί, η Δάφνη γύρισε χειρότερη μετά την παραμονή της σε ένα μοναστήρι. Έλα, έλα, ιδίες. Αφού σου λέω, δεν έχω χρόνο. Είμαι συνέχεια μαζί της, Πέτρο μου. Τρελαίνομαι να τις μαθαίνω πράγματα. Τι πράγματα? Έχω δει όλες τις πρωτοποριακές παραστάσεις που μου έχει πει ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Δεν το λέω όμως γιατί θυμώνει. Αφήστε που είναι και σε κάτι θέατρα. Ναι, ξέρω αυτά με τις ξύλινες εξέδρες και τα κυκλειδώματα σαν τηλεοφόρο. Που θα ανάψει κανείς καμιά μέρα εκεί μέσα τσιγάνο και θα γίνει η θύρα 7. Έλα τώρα, τι λόγια είναι αυτά? Αφού σου είπα το κανόνισα. Νικηφοράκο, πρόσεχε. Μην τάξει άγιο κερί και σε παιδί παιχνίδι. Εξάλλου εγώ για το μόνο λόγο που θέλω να δουλέψω στην τηλεόραση είναι για να είμαι δίπλα σου. Σαν τράπη μου εσύ που μου έχεις πάρει τα μυαλά. Έλα τώρα, δεν τρέπεσαι? Να ντραπώ? Δεν θα είσαι καλά. Και εσύ, κακομοίρα μου, να τους προσέχεις συνέχεια όπως είπαμε. Και μου ξεχνιέσαι με το Γιάνγκο, έτσι.
Καλός πόρνος κι αυτός. Χειρότερος από το δικό μου. Το δες χθες, εκεί που πάει και τη σκόνει τη σφαλιάρα, αδίσταχτα. Δεν σου είπα, μωρή, να μην τα βλέπεις. Στο γράφω εγώ στο βίντεο της χείρας. Αλήθεια, με τη χείρα πώς τα πας, τι γίνεται εκεί μέσα. Σου μας έτσι γιντόμ. Ο Μινιάνια γβατά την Ιάρβαβ. Ανερουγκάγισα ξοβρένια. Ντο, για βαπάσναστη. Ριζνιά για τσιπιέ καβαρίου. Μπούς για σιούχα. Να κράσνα η πλώσαντη, μπιλαμπή απάσναστη, βμίση. Και τώρα δηλαδή τι σκέφτεστε να κάνετε? Προς το παρόν θα πάω στον Κωνσταντίνο και θα του πω να αναλάβει τις ευθύνες του. Τις ευθύνες μου, ποιες ευθύνες μου? Όσον αφορά στη δουλάρα σου, γιατί στο λέω, σιδεροδέσμια θα φύγω από εκεί μέσα. Καλά, και γιατί μαλώνετε? Δεν ξέρω, δεν μου λέει. Το μόνο που ξέρω είναι πως μου το έχει κάνει το μαρκορέικο αγνώριστο. Εγώ, όπως γνωρίζεις, έχω τριών ειδών έπιπλα. Κλασικά, μοντέρνα και άνετα. Τώρα προσθέθηκαν και τα παραδοσιακά. Ευτυχώς δεν τα έχει φέρει ακόμα. Με προετοιμάζει με κάτι τζευραέδες και κεντήματα που μου έχει γεμίσει το σπίτι. Και να ήταν σκαραγκούνα, σε πάει στα κομμάτια. Από τη λαϊκή, από τους Ροζοπόντιους πήγε και μου τα πλήρωσε χρυσάφι. Βγάλτε κι εσύ. Δεν το προσπάθησα. Μόλις με είδε μου είπε πως αν το ξανακάνω θα μου κουβαλήσει στο σπίτι κάτι Ρώσους που έχουν τον τρόπο να μου αλλάξουν τα γούστα. Ακούς γλώσσα? Καλά, έχετε πει και χειρότερα. Από το άλλο που μου είχε καταντήσει το αρχοντικό ψαρογορά, κάθε μέρα ψάρι. Ούτε ο Κάπτεν Ίγκλο να ήμουν. Να φανταστείς, έχουμε να φάμε κρέας από την υποτίμηση, όχι τίποτα άλλο. Να νομίζει και ο Χασάπης ότι έχουμε οικονομική δυσπραγία, να κυκλοφορήσει, να δεις για πότε θα δίνω τα νηφικά. Για 100.000 και με δώσεις. Καλά τώρα, λίγο ψάρι παραπάνω δεν θα σας κάνει κακό, θα σας καθαρίσει και από τις τοξίνες. Ορίστε, κύριος Μποντιλάιν. Εδώ σου λέω, βρε, έχει τσακωθεί με όλους τους προμηθευτές. Τους κρατάει με τις ώρες για να τσεκάρει τις αποδείξεις, αν την κλέβουνε, και μετά τους αρχίζει τις μηνύσεις. Α, γι' αυτό σε βρήκα προχθές στο τμήμα. Ναι, η βλαμένη. Πήγε και έδιρε έναν τύπο που μας χτύπησε την πόρτα γιατί τον πέρασε για κλεφτρόνη. Και ο άνθρωπος έκανε έρανο για τη διεθνή αμνηστία. Απίστευτη. Αυτό μου είπανε και χτες στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας που πήγε και παρέδωσε έναν Κούρδο γιατί τον πέρασε για λαθρομετανάστη. Η Γιαννιτσοχωρήτησα. Καλά, και εσύ τι ανακατεύεσαι? Εδώ σου λέω, παιδί μου, έχει κηρύξει στρατιωτικό νόμο στο σπίτι. Προχτές ανακάλυψε τη φραγή του από κωδικοποιητή και έκοψε τις τσόντες. Δύο ώρες έκανα να την ηρεμήσω τη Μαρούσκα. Δεν λες που έχεις κάποιον για να σου κρατάει λίγη παρέα? Παρέα, χρυσό μου, είναι να συζητάς με τον άλλον. Αυτή μιλάει από μόνη της. Όλη την ώρα, συνεχώς. Χωρίς τελεία και το χειρότερο, χωρίς θέμα. Είναι τρελή, σου λέω. Κάνε κάτι και φέρ την πίσω. Εσύ είσαι εκπαιδευμένος στα δύσκολα. Μόνο εσύ μπορείς να την κουλαντρήσεις. Α, εσείς είστε, Δεσποινής. Γεια σας. Α, καλημέρα σας, κυρία Ντένι μου. Μέρες έχουμε να τα πούμε. Δουλειές, χρυσό μου, δουλειές. Εσύ? Είχαμε πρόβλημα με τον κύριο καθηγητή και... Αργήσατε, όπως πάντα. Πήγα να κόψω δρόμο και χάθηκα. Εσείς, Δεσποινής μου, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν χανόσασταν ακόμη και μέσα στο ίδιο σας το κρεβάτι? Ντροπή, Κωνσταντίνε. Εδώ οι γενείς Αθηναίοι και χανόμαστε. Πόσο μάλλον. Γεια σου, μάμου. Γεια σου, Μίνα μου. Καλά είσαι? Μια χαρά, εσύ? Μαρνάκι με εδώ, εσύ. Καλημέρα, Μίνα. Έλα, κάτσε. Όχι, δεν μπορώ, έχω τίπλο παρκάρι. Μα γιατί? Πέρασα να σας θυμίσω ότι απόψε το βράδυ έχουμε κλείσει το Ιταλικό. Λοιπόν, μόλις τελειώσετε το μάθημά σας, βρισκόμαστε. Έτσι, Κωνσταντίνε μου. Έτσι. Α, βρε Κωνσταντίνε, η Φλόρα γιατί δεν με έχει πάρει κανένα τηλέφωνο? Τόσες φορές το έχω πει. Πώς θα σε πάρει η Μίνα μου? Ξέρεις τι δύσκολες που είναι γραμμές από την Πάρο? Εδώ στην Αντίπαρο θέλεις να πάρεις που λέει ο λόγος και δεν. Πόσο μάλλον στον Παπάγου. Καλά, αν πάρει, πες χαιρετίσματα. Να σε ξεβγάλω, Μίνα μου. Ναι, Μαρνάκι, ευχαριστώ. Μούτρα. Και εσύ, κύριε, αν θες να δεις την Αντιγόνη σου σε σοβαρό θέατρο και όχι μονόπρακτο σε ασάνσερ, κανόνισε να έρθεις σπίτι να πάρεις τη δουλάρα σου. Καλά, καλά, θα δω τι θα κάνω. Και τώρα πρέπει να πηγαίνω, γιατί γύρευε τι θα κάνει τόσες ώρες μόνη της η κόρη του Ατήλα. Έλα, σβέλτα. Έλα, καημένε πουνί, σου να πήγαινε. Εσύ τεμπελιάσαι εκεί πίσω, άντε. Τι γίνεται εδώ μέσα, Φλόρα, φεύγεις? Κρίμα. Σιγά μη φεύγω. Κάτι πραγματάκια πήρα για το σπίτι που χρειαζόταν. Αχούρι πια είχε καταντήσει. Αλλά ένιωστο το φέρω εγώ βόλτα. Να σε αρπάξω εγώ να σε φέρω δύο βόλτες. Ναι, άστα πολλά λόγια τώρα και βόλτα τα παιδιά. Εσύ για δεν βοηθάς. Εδώ πρέπει να δίνω εντολές να μην χάνω και το συνήθιο. Αν δεν μπορεί να δώσω ένα χεράκι, κρατήσου σε φόρμα με Φλόρα. Δεν μου λες, μωρή ψωμόλισσα, που δεν βρήκες τα λεφτά και πήγες και μου αγόρασες όλο το τηλεμάρκετινγκ? Βρήκα κάτι πιστωτικές στην τσάντα σου. Όλα βέρισες σε 18 μήνες, το τάχεις ξοφλήσει. Ποια τσάντα μου μαγάρισες?
Την άσπρη, ξέρεις, με την κάρτα μέλους για το κολάδικο τα λαδωμένα τεκνά. Πιο σιγά, πιο σιγά, πάει δακερή στη βαρίνα. Τι έβαλες με το νου σου? Πήρα και κάτι ρουχαλάκια για το δουλικό που το έχεις με τα κουρέλια. Η Μαρούσκα είναι μια χαρά. Φοράει τα ρούχα της προηγούμενης που είχα της Νάντιας. Αυτή μωρή ήταν πέντε μαρούσκες μαζί. Το δόλιο που φοράει ένα μπλουζάκι τόσο κοντό, σαν κασκόλ για το λαιμό ήτανε. Μα το κασκόλ της Νάντιας ήτανε. Έλα ρε συφοριασμένο. Αυτά είναι για σένα. Στόζα Μάρκα. Πες της να μην με ευχαριστεί. Με σε ευχαριστεί. Ρωτάει αν είναι φίρμας. Φίρμα να σου έρθει μωρή τάβλα. Μπορεί. Χριστέ μου. Γιατί δεν την παίρνεις, Χριστέ μου? Και αν δεν την παίρνεις, θα πάω να χορέψω πάνω στον τάφο της. Αχ, καλά που μου το είπες. Να ζητήσω να με θάψουν στη θάλασσα. Και λίγο πριν τη θάψουν ζωντανή, ότι η γόνη καταραίει και θρυνεί για τη ζωή που χάνει. Τι το θέλει καψέρι να του πάει κόντρα του παπάρα? Του πήγε κοντά του παπάρα. Γιατί πίστευε σε άλλους νόμους, θεϊκούς. Δεν κοίταγε λόγω εκεί τη φτώχεια της. Τέλος πάντων, καλή της ώρα της κοπέλας. Έλα, ξεκινάμε. Πάλι κάλτσες. Όχι, όχι κάλτσες. Αυτή τη φορά θα πεις όλο το μονόλογο. Πηδώντας σκηνάκι. Μη χειρότερα, τι άλλο θα ακούσω? Αδερφούλα, να με πιστεύεις. Ναι, σε εμπιστεύομαι γιατί σ' αγαπά, αλλιώς θα σου έλεγα. Έλα, έλα, πάμε, πάμε, μπρος. Άιντε, πάμε να πηδήξουμε τώρα. Πάμε. Τάχε μου, κλείνει μου νηφική η κατοικία μου, χθόνια, αιώνια, φρούρα. Μη σταμάτας, μη σταμάτας, έλα, έλα, πάμε, 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 συνέχισε. Τάφε μου κλείνει. Τάφε μου κλείνει μου. Πουλάκι μου, μη σταματάς. Πρόσεχε λιγάκι. Συνέχισε, συνέχισε. Έλα. Τάφε μου κλείνει. Τάφε μου κλείνει μου. Νηφική κατοικία μου. Χθόνη αιώνια. Φρουρέ μου στους δικούς μου. Μη σταματάς. Πίδα και μίλα, πίδα και μίλα. Μου λες πονηρά, εντάξει. Έλα, σοβαρέψου, έτσι είναι η άσκηση. Πάμε, πάμε. Τάφε μου κλείνει μου. Νηφική κατοικία μου. Χθόνη αιώνια. Φρουρέ, δεν μπορώ, μου. Μου είχε ανέβει το φαγητό στο στόμα. Μην το σκέφτεσαι, μην το σκέφτεσαι. Δεν με σκέφτομαι. Αφού μου είχε έρθει κρεμαγάλα στη μύτη. Μπα, είχε κρεμαγάλα του αυτό που φάγαμε. Καρμπονάρα ήταν, τι ήθελες να έχει. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν μακαρόνια. Θα καταλάβαινε ότι ήταν καρμπονάρα. Θα μου το πει. Άντε, γιατί σ' αμάντη, γιατί με πειράζει συνέχεια. Και τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα ανοίξεις την πόρτα. Θα βγεις έξω, θα πάρεις φόρα και θα μπεις μέσα τρέχοντας, λέγοντας το μονόλογο. Και μόλις σου πω, θα πάρεις πάλι το σκηνάκι. Πάκα ούρα με το σκηνάκι. Έλα, δεν θέλω τεμπελιές. Δεν θέλω τεμπελιές. Πάμε. Καλά, πάω. Λοιπόν, παίρνουμε φόρα και ξεκινάμε. Πάμε. Τάφε μου κλείνει μου νηφική κατοικία. Αιώνια, αιώνια φρουρεύω στους δικούς μου. Στους νεκρούς μου πήρε ο... Και τελευταία εγώ... Πίδα και μίλα, πίδα και μίλα, πίδα και μίλα με ρυθμό, με ρυθμό. Κατοικία μου. Έτσι, μπράβο, ναι. Πίδα και μίλα. Στους δικούς μου, με πας, στους νεκρούς μου. Πίδα και μίλα, πίδα και μίλα. Και μετά και μετά, άκουσα κι εγώ πίδα, λέω τώρα τους τσάκουσα. Κάνω έτσι να πάω να φέρω τη βιντεοκάμερα του Φώτη. Και ακούω ξαφνικά κάτι για τάφους και για κηδείες. Ανατρίχιασα. Λέω μπράβο, πολύ προχωρημένος ο μικρός νεκρόφιλος. Τα έχω διαβάσει εγώ αυτά, μην νομίσεις. Μην κόβεις μόνο το καλύτερο. Πλησιάζω λοιπόν και τι να δω. Αυτόν... Όχι, αυτή να λέει κάτι μυρολόγια, έτσι μου κάνει και να πηδάει σκηνάκι. 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 Όπως τότε στα νιάτα μας. Όπως τότε. Ούτε σεξ, ούτε τίποτα. Τσάμπα έχασα τη βίρνα. Το έγραψες, μωρή. Μωρή, είναι απιστηθιά σου. Έτσι μου ήρθε να του πω. Και δεν του το έλεγες. Κρατήθηκα. Μισογύνης, παιδί μου, τι τα θες. Και μετά, και μετά. Μου την έδωσε, λοιπόν. Αφήνω και εγώ τα χαρτιά μου στο εδόλιο και του λέω. Εδώ και ώρες, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μας πείσετε ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς γυναίκες. Το ίδιο όμως πιστεύω κι εγώ για έναν κόσμο χωρίς άντρες. Θα ήταν ένας κόσμος χωρίς έγκλημα και πολλές ευτυχισμένες παχουλές γυναίκες. Και. Αυτό είναι το αστείο Δεσποινής. Αν δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε μια έξυπνη συζήτηση, τουλάχιστον γελάστε συγκαταβατικά. Κωνσταντίνα, αγάπη μου, μην τη μαλώνεις. Κάθε άνθρωπος έχει εκπαιδευτεί για να γελάει με άλλα πράγματα. Τόντι. Αλήθεια είναι. Εγώ πάντως γελάω με τις ελληνικές ταινίες. Ειδικά όταν ο Κωνσταντάρας μου τζώνει και Βλαχοπούλου διόλο στέλνει. Α, πεθαίνω. Τι σου έλεγα. Με φέρνεις πιο κοντά τη 40, μην τα κάνω κούλο με την παπάρα. Λάμπη. Το λέω στον άνθρωπο να χάρει το φαγητό του. Μα είναι τρόπος αυτός. Μα ρωτάτε τώρα. Άντρες, Μαρίνα μου, άντρες. Ελάτε κύριε Λάμπη μου, πάρτε τη σαλάτα να κάνετε την παπάρα σας. Σιγά βρε Λάμπη με τη σως, άντε να φύγει μετά από το μπλε. Α, και είναι και πολύ ωραίο. Πάντως βρε Μαρίνα μου,
Έτσι, μ' αρέσει που βρίσκεις τρόπους να αξιοποιείς τα παλιά σου ρούχα. Α, αυτά είναι αλήθεια, πώς το κατάλαβες. Αγάπη μου, τα φοράς. Ναι, είναι παλιό, αλλά μ' αρέσει. Πολύ καλό, όντως. Το θυμάμαι προτριετίας που είχε βρωμήσει η Αθήνα. Το φόραγαν όλες οι πολίτριες στο κολονάκι. Αυτή τη γυναικεία συνήθεια, κύριε Λάμπη μου, να γυρίζουν πάντα την κουβέντα στα ενδυματολογικά, εγώ προσωπικά ποτέ δεν την κατάλαβα. Εσείς. Μάλιστα. Τώρα μην το λες αυτό. Δεν είναι όλες οι γυναίκες σε θέση να μιλήσουν για τη μόδα. Πάντως, εμένα μ' αρέσει το μήνυμα. Α, δεν διαφωνώ. Αρκεί να έχεις καλό σώμα. Να, σαν το δικό σου, Λουχάρη. Ευχαριστώ. Καλό σώμα και μαύρο μαλλί. Στο ξανθό κάνει λίγο φτηνό. Κατά. Είπα ότι δεν θέλω να ξαναβγω με αυτούς τους ταραμάδες. Άκου να σου πω, Λάμπη, αν δεν μπορείς να επικοινωνείς με τον κύκλο μου, να κάθεσαι εδώ να τρως σουβλάκια με τζατζίκι και να μ' αφήσεις την ησυχία μου. Γιατί τι έχουν τα σουβλάκια με τζατζίκι? Και αυτοί οι ταραμάδες που εσύ λες, εμένα με ανεβάζουν κοινωνικά. Και τη Μαρίνα που ήξερες να την ξεχάσεις. Εσύ τρελαινόσουνα για σουβλάκια με τζατζίκι. Μπορεί να τρελαινόμουν παλιά. Αλλά τώρα που τη γνώρισα από κοντά μου είναι πολύ συμπαθής. Εμένα όμως δεν μου είναι. Κατανοητό. Άσε που τη λυπάμαι που είναι με αυτό το μούνο. Κρίμα το κορίτσι, κρίμα. Τη άξιζε κάτι καλύτερο, το νομίζεις? Ο καθένας έχει αυτόν που το αξίζει. Μην παίρνεις και όρκο. Παρακαλώ. Τίποτα, λέω, σχετικά είναι όλα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βρίσκεστε κάθε μέρα, λες και δουλεύετε στην ίδια υπόθεση. Άσε που δεν βλέπω τι κοινό πονέχεις εσύ με αυτή την απέδευτη τηλεοπτικά. Τα κοινά τους οι άνθρωποι, μωρό μου, μπορεί να τα βρουν και στην πορεία. Καλή διάθεση να υπάρχει. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Μέχρι λοιπόν να βρείτε το κοινό σας, καλά θα κάνετε να σταματήσετε αυτά τα σουαρέ γιατί μου χαλάνε τη δική μου διάθεση. Καλή. Καληνύχτα.